Θες να συνεργαστείς με κάποιους καλλιτέχνες. Ο Γιάννης Φερρυπίν έγραψε ένα δίσκο με δικά του κομμάτια τα οποία έπαιξε ο Ζαχάρης ο Μελισσανάκης. Ναι. Θέλεις να συμμετάσχεις. Θα ήθελα. Αλλά εγώ συνάδελφο βέβαια. Το άνθρωπο. Όσο καλλιτέχνη να είσαι, αν είσαι άνθρωπο, τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, με τι θα συνεχίσουμε. Να παίξουμε το σόλο. Να παίξουμε ένα σόλο που έχουμε γράψει με τον Ζαχάρη μαζί. Ναι. Να δεσμευτεί. Πάμε. Thank you.
γιατί, γιατί σε βδά πιο δυνατό. Ο Χαμάν, γιατί σε βδά πιο δυνατό. Σεβδά πιο δυνατό, δε γνώρισε η καρδιά μου. Όχι αγάπη μου, δε γνώρισε η καρδιά μου. Είπε ο Μιχάλης, έτσι, για τον Δημήτρη. Βασίλη, ποιους καλλιτέχνες εκτός από τους δύο δασκάλους σου είχες ως πρότυπά σου κατά την πορεία σου? Πολλούς. Πολλούς. Δύο-τρία ονόματα θέλω. Βασίλη Τσκουλά, Αλφατό του Μιχάλη, Σεβάτσι, Ντάτσι, Σπασί, αμέτρητην. Αμέτρητην. Γιάννη. Ναι, κάτι θέλεις να πεις τώρα. Να πούμε, γιατί δεν πρέπει να τα ξεχνούμε αυτά. Ότι η μουσική είναι δικιά μου, αλλά η στίχη είναι του Μανώλη του Κοντογιάννη. Αυτά πρέπει να λέγονται. Έτσι. Βεβαίως. Γιατί δεν κάνει κάποιο αγώνα για να. Βεβαίως, για να προβάλλουμε και να προβάλλουμε και εμείς τους εαυτούς μας. Βεβαίως. Ήθελα να ρωτήσω τον Γιάννη τον Φραγκεδάκη τώρα. Είπαμε στην αρχή και το επαναλάβαμε και δύο-τρεις φορές ότι καλό είναι οι παλιοί καλλιτέχνες να δείχνουν το δρόμο και να βοηθούν τους νέους καλλιτέχνες. Σίγουρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κοντά μας τον Βασίλη τον Μανουρά και το είπα προηγουμένως, το επαναλαμβάνω και τώρα, ότι χάρη σε σένα βρίσκεται εδώ, γιατί εσύ με έφερε σε επαφή μαζί του. Είσαι αισιόδοξος εσύ με τους νέους σήμερα? Ρωτώ πολλούς παλιούς καλλιτέχνες. Υπάρχει δηλαδή στη νέα γενιά και στη νέα φουρνιά, ας χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, υπάρχουν πολλά ταλέντα, Γιάννη? Γιάννη, υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα, αλλά κάνουν ένα κακό. Να το ακούσω. Τους αρέσει η εύκολη δουλειά. Δεν κάθονται να δουλέψουν. Μόνο κοιτάζουν, μόλις πιάσουν τη λίρα ή το λαούτο, να βρούμε να παίξουμε του Σκορδαλού, του Μουντάκη, του Σκεβάκη, του Αλβατινού, του Σαμπαζίου, ό,τι βρούμε, σειρά. Δεν κάθονται να δουλέψουν. Ενώ υπάρχουν φοβερά ταλέντα. Φοβερά ταλέντα. Που να μπορούν ρωτήσω, να κάτσουν να δουλέψουν πολύ μεγάλο ταλέντα. Να ρωτήσω εγώ τον Δημήτρη τον Συγκλέτο. Δημήτρη, σήμερα, ακούγοντας αυτούς τους παλιούς, έτσι, καλλιτέχνες, τους κορυφαίους καλλιτέχνες, σήμερα εσύ με το λαούτο στο χέρι, έχοντας δίπλα σου ένα νέο καλλιτέχνη, σου θυμίζει κάτι από τα παλιά? Βλέπεις δηλαδή κάποια καινούργια ταλέντα όσον αφορά τη λίρα? Βλέπω. Γιατί για το λαούτο μίλησες σε εκπομπή μου και είπες ποιους έχεις πρότυπά σου, αν θυμάσαι. Μίλησες και είπες για κάποια ονόματα που τα θεωρείς κορυφαία και ότι συνεχίζουν την παράδοση των παλιών. Για τη λίρα? Για τη λίρα τώρα, εντάξει, άμα... Δηλαδή θέλει πολύ, πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή μπρόβες αμελέτες στο σπίτι. Πάρα πολλές. Μάλιστα. Και στα ζητάω που έχουν οι νέοι. Δεν είναι εύκολος ο Δημήτρης να πει ναι, ξέρω εγώ, υπάρχουν. Είναι συγκρατημένο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και το άλλο κακό που έχουν για μένα οι νέοι, είπαμε, είναι φοβερή δεξιοτέχνη με μεγάλα προσόντα. Κοιτάζουν κάτι άλλο. Σήμερα ο Μανουράς ο Βασίλης, για να μην πούμε άλλο όνομα, είναι πρώτος σήμερα, τραβάει, μετράει στον κόσμο. Κοιτάζουν να γίνουν όλοι Μανουράδες. Δεν κοιτάζει ο καθένα την τσάρα του προσωπικότητα να χράξει να πει. Ναι, αυτό κοίταξε. Και ακούς τώρα. Εγώ πολλές φορές ακούω ράδιο στο σπίτι που το κριτόρα μου βάζει τις εκπομπές αυτές βάζει. Λοιπόν, δεν μπορώ να ξεκαθαρίσω ποιο τραγουδάει ή ποιο παίζει. Γιατί συναπτύζονται οι πιο πολλοί και μοιάζει ο ένας με τον άλλο. Κοίταξε, προσπαθούν. Η μίμηση στο ξεκίνημα είναι καλή. Αλλά μέχρι ενός ορίου. Μέχρι ένα σημείο, ναι. Λοιπόν, με τι θα κλείσουμε αυτό το μέρος? Θα παίξουμε λίγο θανό. Ουρανό μου. Πάμε. Η
ύμνε στα μάτια σου βάθες. Σου βάθιες υποθυμαρμένη σάχη, αγάπη μου, υποθυμαρμένη σάχη. Σαν τι ελπίδε μου και μου πνίξαν και μου πνίξαν τι ελπίδε μου. Πίσω δε γυρίσα, η παραπονό, κι πίσω δε γυρίσα. Μάθια σου κλαμμένα. Γιατί με γιατί ναι, η παρηγοριά. Γιατί με γιατί με η παρηγοριά. Γιατί με η παρηγοριά, μα κι χαρά μου εμένα. Αγάπη μου, μα κι χαρά μου εμένα. Μάλιστα. Κάναμε λοιπόν και την επιθυμία σου, έτσι. Εδώ. Λοιπόν, μείνετε κοντά μας μετά τις διαφημίσεις και πάλι ο Γιάννης Φραγκεδάκης, ο Βασίλης ο Μανουράς και ο Δημήτρης ο Σιγλέπας κοντά μας. Στην τελική ευθεία και της απόψινής εκπομπής, πριν δώσουμε το λόγο στους καλλιτέχνες που συνήθως έτσι γίνεται εδώ, το τελευταίο μέρος είναι γεμάτο από μουσική και πολύ λίγα λόγια, θα ήθελα να σου πω, Βασίλη, ότι όλο το χωριό ο Άγιος Μάμματας βρίσκεται σε αναστάτωση, έχει πάρει τηλέφωνο. Θα μείνω σε ένα τηλεφώνημα μόνο και ας με συγχωρέσουν και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες οι οποίοι σας δίνουν τα συγχαρητήριά τους.
Γιατί έχει σχέση με αυτά που είπαμε και έχει σχέση με τον Βασίλη. Ο γιος Κατσαμά, δεν ξέρω ποιος, ο Βασίλης, δεν ξέρω ποιος, πήρε τηλέφωνο. Ο Γιώργος. Δεν ξέρω, δεν σημείωσα δυστυχώς το... Εδώ κάτω είναι ο Σύφης ο Γιώργος, από εδώ είναι ο Γιώργος. Ίσως. Να τον ευχαριστήσουμε και βεβαίως να σου μεταφέρω τα καλά του λόγια. Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσω, Μηγέννη. Ποιο Βασίλη. Λίγο ξύλο. Η βραδιά για το Βασίλη. Καλιά σιανό να κάτσω,
καλιά στιανό μα κάτσο. Μα θέσω να αποκοιμηθώ. Μα θέσω να αποκοιμηθώ. Τ' αγάπης να ξεχάσω. Τ' αγάπης να ξεχάσω. Σ' αγάπησα μα ότι αχ, σ' αγάπησα μα ότι πάθα. Σ' αγάπησα μα ότι πάθα, καλά καλά μου βγαίνει, καλά καλά μου βγαίνει. Κατέχω το πόσι αχ, κατέχω το πόσι πληγεί. Τ' αγάπης πως δε γεννεί, τ' αγάπης πως δε γεννεί. Γιάννη, προηγουμένως κάτι πήγες να πεις για το, που είπε για τον Νίκο τον Ξυλούρη. Θα πρέπει να πούμε ότι σε λίγες μέρες είναι και η περίοδος εκείνη στην οποία χάσαμε τον Νίκο τον Ξυλούρη και ήταν και επίκαιρο αυτό που είπε ο Βασίλης για να θυμηθούμε αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, αυτά έτσι στο περιθώριο κάποια συζήτηση που κάνατε προηγουμένως. Λοιπόν, με τι θα συνεχίσουμε. Βασίλη. Λίγο Σκορδαλό. Σκορδαλό, πάμε. Για αυτό δικό. Δώσε μου το δίκαιο, δώσε μου το δίκαιωμα, αμάν δίκαιωμα. Δώσε μου το δικαίωμα μόνα να σε βλέπω. Άντε σαμάν μόνα να σε βλέπω. Γιατί με τρώει η γενιά σου,
αμάν η γεγνιά σου. Γιατί με τρώει η γεγνιά σου αν κάθομαι και στέκω. Άντε σαν μάνα αν κάθομαι και στέκω. Μαχαίρες πληρώ, με μαχαίρες πληρώνονται, αμάν πληρώνονται. Με μαχαίρες πληρώνονται όσοι αγαπούν στα αλήθεια. Να σε χαρώ όσοι αγαπούν στα αλήθεια. Γι' αυτό και εσύ μου πλή, γι' αυτό κι εσύ μου πλήγωσες, αμάν μου πλήγωσες. Γι' αυτό κι εσύ μου πλήγωσες τα πονεμένα στήθια. Αγάπη μου τα πονεμένα στήθια. Και είπα να μην πούμε πολλά στο τελευταίο μέρος, να ακούσουμε πολύ μουσική, όμως δεν μπορώ να μην σχολιάσω το εξής, ότι ο Βασίλης παίζει κλασικά, παραδοσιακά. Κλασικά, ναι. Έτσι. Ας μου επιτρέψουν και οι φίλοι που μας παρακολουθούν και οι καλλιτέχνες και εσείς να χρησιμοποιήσω έναν όρο που δεν θέλω να το χρησιμοποιώ, αλλά δεν μοντερνίζει. Μα γι' αυτό τον κάναμε και παρέα. Επιβεβαιώνεται. Επιβεβαιώνεται. Μ' αρέσει η παράδοση. Ο Μιχάλης ο Αλφαντινός που λέει ότι είναι μερακλής. Λοιπόν, με τι συνεχίσουμε. Να παίξουμε γιο κλάβο. Φαίνεται ότι, μου φαίνεται ότι τον είχαν παραλείψει απόψε, έτσι. Θα παραπονιέται ο Λεωνίδας. Λοιπόν, βεβαίως. Άλλους γιατρεύει, γιατρεύει ο χωρισμός. Χωρισμός κι άλλους τι θανατώνει, άλλους τι θανατώνει. Άλλος χωρίζει, χωρίζει και γελά. Άλλος χωρίζει και γελά κι άλλος πόνει και λιώνει, άλλος πόνει και λιώνει. Thank you.
δάκρυ δε θα είδεις, δε θα είδεις πόνο μα δάκρυ, πόνο μα δάκρυ δε θα είδεις. Δάκρυ δε θα είδεις, το μαγουλό να τρέχει. Άντε σαν μας το μαγουλό να τρέχει. Έμαθε φως μου η καρδιά, η καρδιά έμαθε φως μου, έμαθε φως μου η καρδιά. Έμαθε φως μου η καρδιά, στον πόνο σου να αντέχει. Άντε σαν μας το πόνο σου κι αντέχει. Ρωδάμανθος, ναι. Ανδρουλάκης, ναι. Να του στείλω την αγάπη μου. Δίνετε την ευκαιρία έτσι να στείλουμε σε πολλούς παλιούς καλλιτέχνες, από τους οποίους, όπως είπε και ο Γιάννης, με αυτούς όλοι ασχολούμεθα. Ένα τραπέζι εμείς, λέει. Βεβαίως. Ναι, ναι, η πιο σωστή κουβέντα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Να παίξουμε παλιού κλάβου. Λεωνίδα. Πάμε. Δώσε κουράγιο στην καρδιά. Δώσε κουράγιο στην καρδιά που πονεί για σένα, που πονεί για σένα. Thank you.
χάρη είναι το παραπονό. Αγάπη μου, χάρη είναι το παραπονό. Παραπονώ από έχω στην καρδιά μου. Άντε σαμάν από έχω στην καρδιά μου. Όταν σε συλλογίζομαι, παραπονώ. Όταν σε συλλογίζομαι, όταν σε συλλογίζομαι μέσα στην αγκαλιά μου. Άντε σαμάν μέσα στην αγκαλιά μου. Κι αν έχω και μπορώ, αμάν και μπορώ. Κι αν έχω και μπορώ, χαλάλι σου τα κάνω. Άντε σαμάν, χαλάλι σου τα κάνω. Σβήνω τ' αγάπες, σβήνω τ' αγάπες τι παλιές, αμάν τι παλιές. Αγάπες οι παλιές κι αρχή από σένα βάμω. Άντε σαμάν κι αρχή από σένα βάμω. Αρρώστησα να σ' αγαπώ, αμάν, αμάν, αμάν. Αρρώστησα να σ' αγαπώ, μα πως θα αλλάξω γνώμη, μα πως θα αλλάξω γνώμη. Και στον Άδη να με πας, αμάν, αμάν, αμάν. Όμο και στον Άδη να με πας, θα σ' αγαπώ ακόμη, θα σ' αγαπώ ακόμη.
μας τέλειωσε και κάπου εδώ θα πρέπει να σας ευχαριστήσω για την χαρά που μας δώσατε απόψε με την παρουσία σας και να ευχηθώ, Βασίλη, αυτό που είπε ο Μιχάλης ο Αλεφαντινός, ότι είσαι, λέει, πολύ έτσι παθιασμένος Μερακλής, έτσι μου είπε να πω, να το διατηρήσεις και να το συνεχίσεις. Είναι καλό να παθιάζεσαι και να αγαπάς. Να συνεχίσεις να το Μερακλής, άμα δεν είναι. Λοιπόν, Γιάννη Φραγκιαδάκη, εμπρότης να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου και κατά δεύτερο να σε ευχαριστήσω γιατί με έφερε σε επαφή με ένα παθιασμένο Μερακλή, όπως λέει ο Μιχάλης Αλεφαντινός, και να τον παρουσιάσω για πρώτη φορά, Βασίλη. Πρώτη φορά στο Κισεκούρι. Εύχομαι στο Βασίλη κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του και να παραμένει έτσι προσιλωμένος στις παραδόσεις. Αυτό ζητά σήμερα. Το παλιό. Αυτό ζητά, ναι, αυτό είναι το ζητούμενο πολλά. Σήμερα. Λοιπόν, Γιάννη, σε σένα να ευχηθώ καλή δύναμη και με την ίδια αγάπη και με το ίδιο ενδιαφέρον για τους νέους καλλιτέχνες να συνεχίσεις την πορεία σου. Αν είσαι σίγουρος που θα το κάνω. Αρκεί και αυτή να είναι παραδοσιακή. Εγώ με τους νέους δεν έχω κανένα πρόβλημα. Για τον Δημήτρη, τι να πω, υγεία και να συνεχίσει κι αυτός έτσι. Μου είχε πει την άλλη φορά ότι έχω κάποια πρότυπα, λέει η κυρία Γιάννη. Εγώ πιστεύω ότι αν συνεχίσει έτσι ο Δημήτρης, και δεν είναι άποψη μόνο δική μου, είναι πολλών καλλιτεχνών και ανθρώπων που γνωρίζουν καλά τη μουσική μας, θα γίνει ο Δημήτρης πρότυπο. Σίγουρα. Και υπόψη ότι είναι 17 χρόνια, ακόμη φαντάζομαι. Και είναι. Για να τον επιλέξω εγώ να παίξω μαζί και από είναι... την κομπή, να πει ότι. Και καλό αξίζει. Παιδί. Πρώτα απ' όλα, είπαμε αυτό, το είπαμε. Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη. Ότι κάνουμε μόνο με καλά παιδιά παρέα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για τους τρεις. Εμείς. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε και τους φίλους και φίλες που μας έκαναν την τιμή να μας παρακολουθήσουν και απόψε. Να ευχαριστήσω όσους πήραν τηλέφωνο από τον Άγιο Μάμαντα που γνωρίζουν τις σχέσεις με αυτό το χωριό. Να ευχαριστήσω και όλους τους καλλιτέχνες που μας πήραν τηλέφωνο και κουβεντιάσαμε μαζί τους. Φίλες και φίλοι, εδώ, σε αυτό το μετερίζει, την ερχόμενη Τρίτη θα είμαστε κοντά σας.